Έχουμε στο τηλέφωνο, Μανώλη, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κότση. Διότι τον τελευταίο καιρό διάβασα κάποια σχόλια που έχουν σχέση ακριβώς με το τι μέλγενέστε, με αφορμή δηλαδή το γεγονός ότι ό,τι χρήμα εισρεύσει στις τσέπες ή στις τραπεζικές καταθέσεις κάποιων πολιτών, αυτό στιγμή, αυτό κάνει φτερά και κατάσχεται από το κράτος, το ελληνικό κράτος. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε. Ο κύριος Γκότσης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιός, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι, κύριε Γκότση? Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσιλάκη. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας. Επίσης. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα κάτι. Κάποιος φίλος με ενημέρωσε. Μου λέει, ρώτησε, μου λέει, τον κύριο Γκότση, γιατί έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο. Εγώ δεν το είδα αυτό το άρθρο, ζητάω συγγνώμη, αλλά τι να κάνουμε. Όπου λέει ότι θα στερέψουν οι ελληνικές τράπεζες εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας η οποία υπάρχει σήμερα και εξαιτίας αυτών των ρυθμίσεων που έχει κάνει η κεντρική κυβέρνησή μας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων καιρών. Το οποίο, αν θέλετε, προέρχεται από μια κακή διαχείριση και γενικότερα κακή αντιμετώπιση του θέματος των καταθέσεων στη χώρα μας, κύριε Ψηλάκη. Είχαμε από την αρχή της κρίσης, θα θυμόσαστε, ένα πογκρόμ από δηλώσεις ότι η χώρα χρεοκοπεί περίπου κάθε μήνα. Είχαμε δηλαδή, εκτός από παράγοντες του ελληνικού δημόσιου βίου και από διάφορες εκθέσεις διεθνών ινστιτούτων, τραπεζών και ούτω καθεξής, με τα πλέον μελανά χρώματα, όπου εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ η χώρα θα χρεοκοπούσε. Συνεπώς οι πολίτες έπρεπε να λάβουν τα μέτρα τους και πολλοί εξ αυτών έβγαλαν τα χρήματά τους έξω, είναι γνωστό, ή τα πήραν στο σπίτι τους, και γι' αυτό είχαμε μια εκροή από τις τράπεζες γύρω στα 70 δισεκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, ήταν επόμενο ότι αφού η οικονομία αρχίζει και μπαίνει σε ύφεση σιγά σιγά, ότι θα είχαμε και αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σε αυτό που λέμε κόκκινα δάνεια. Έχουμε λοιπόν από τη μία έλλειψη γύρω στα 70 δισεκατομμύρια που φύγαν από τις τράπεζες. Από την άλλη, έχουμε γύρω στα 77 δισεκατομμύρια τα οποία συνεχώς αυξάνονται κόκκινα δάνεια, μη εξυπηρετούμενα δηλαδή κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες σαφώς είχαν και έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για να κάνουν τη δουλειά τους, το βασικό τους έργο, τη βασική τους αποστολή, που είναι η ομαλή χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, των επιχειρήσεων δηλαδή. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ενώ το ξέραμε, δεν πήραμε τα μέτρα μας ώστε να σταματήσει αυτή η ιστορία, δημιουργώντας ίσως μια άλλη, αν θέλετε, δίνοντας μια άλλη λύση στα θέματα της χρηματοδότησης της οικονομίας, προσπαθώντας να φτιάξουμε ένα κρατικό πυλώνα, όπως λέγαμε παλιότερα εμείς, ή εν πάση περιπτώσει έναν εξωτραπεζικό θεσμό, ο οποίος να είναι σε θέση να κινητοποιήσει πόρους για την χρηματοδότηση της οικονομίας. Ένα λεπτάκι, κύριε Κότση, ένα λεπτάκι. Με τη λέξη πυλώνα, τι ακριβώς εννοείτε? Δεν έχει σημασία αν θα το ονομάζαμε αναπτυξιακή τράπεζα, αν θα το ονομάζαμε μια συνένωση όλων των, για παράδειγμα, των συνεταιριστικών τραπεζών που έχετε και εσείς στην Κρήτη εκεί. Εννοώ δηλαδή ένα bypass για χρήματα τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τα διεθνωτικά ταμεία, τα οποία να μην περνάνε μέσα από τις τράπεζες. Διότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ασθενούν, έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Μειώνεται συνεχώς ο καθαρός δανεισμός από τις τράπεζες, γύρω στο 3,5% είχαμε τον προηγούμενο μήνα. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κινήσεις οι οποίες να βγάζουν λιγάκι απ' έξω τις συστημικές τράπεζες για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό που σας λέω, κύριε Ψηλάκη. Εμέσως το παραδείχθηκε ακόμα και ο κύριος Σάλλας στα προηγούμενα μέτρα που εξήγησε για κάποια ενίσχυση της οικονομίας με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα το είδατε, φαντάζομαι, την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί λοιπόν είδατε τι αναφέρει, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό αναπτυξιακό ταμείο. Το είδατε. Ασφαλώς. Ένα ταμείο δηλαδή εκτός τραπεζών στην ουσία. Αυτό φαίνεται εμέσως, κατά την άποψή μου, ότι παραδέχεται ότι οι τράπεζες όπως λειτουργούν αυτή τη στιγμή και για το επόμενο χρονικό διάστημα δεν είναι σε θέση να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι χωρίς τη λειτουργία στοιχειωδών τραπεζικών
συναλλαγών, δεν είναι εύκολο να ανακάμψει η οικονομία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο δηλαδή το πρόβλημα των τραπεζών, διότι οι τράπεζες δυστυχώς ακόμη δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Χρειάζονται οι ίδιες αναδιάρθρωση. Πρέπει να λύσουν οι ίδιες πρώτα τα δικά τους τα προβλήματα, για να λύσουν μετά και τα προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Κύριε Γκουάτση, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί είπατε προηγουμένως ένα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, αυτό με την εκροή των καταθέσεων από την Ελλάδα, είτε προς τα παπλώματα, τα σεντούκια, είτε προς το εξωτερικό. Τώρα έχουμε ένα καινούργιο κύμα φυγής ή υπάρχει κάτι άλλο, διότι από εδώ έχει ξεκινήσει η ιστορία αυτή με τις κατασχέσεις των καταθέσεων, ακόμα και από γριούλες, ακόμα και τα 80, ακόμα και τα 200 ευρώ, αυτά τα οποία ξαφνικά έκαναν φτερά. Το αποτέλεσμα που είδαμε εμείς αμέσως και τελείως εμπειρικά, όχι μέσα από τα μάτια ενός έμπειρου καθηγητή πανεπιστημίου όπως είστε εσείς, είναι ότι ο καθένας που είχε ένα ποσό, δηλαδή συναλλαγή, όχι με την τράπεζα, έξω από την τράπεζα, φέρε μου το ίδιο να το φάνε. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, διότι μιλήσατε για μέτρα προηγουμένως. Ναι, το έχω επισημάνει, γιατί αυτό δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Τώρα απλά έχει οξυνθεί υλικά, γιατί είδαμε μέχρι και την αποζημίωση για τις κηδείες κατάσχουν. Ένα περιστατικό από την Ηλία, νομίζω, κάπου. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα θέματα έπρεπε να τα προσέχουμε πολύ. Είναι πολύ ευαίσθητο το κομμάτι, ξέρετε, των καταθέσεων. Η πίστη απέναντι στο τραπεζικό σύστημα, η εμπιστοσύνη, είναι κάτι που το έχουμε χτίσει με πολύ μεγάλο κόπο και θυσίες από τα παλιότερα χρόνια. Έτσι, από την οικονομική ιστορία, διαβάζουμε τη δεκαετία του 50, που είχαμε παρόμοια φαινόμενα, όπου ο κόσμος μετά από τον πόλεμο, επειδή είχε χάσει τα χρήματά του, δεν εμπιστευόταν τις τράπεζες και τα κρατούσε στο σπίτι του. Ο τότε μέγας, αν θέλετε, και τρανός διοικητής τραπέζης της Ελλάδος, Ξενοφών Ζολώτας, είχε δώσει μάχη για να μπορέσει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του τραπεζικό σύστημα, ώστε να λειτουργούμε φυσιολογικά όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα λοιπόν έχουμε το φαινόμενο ότι, ενώ από τη μία η πολιτεία, επειδή θέλει ντε και καλά να εισπράξει ακόμα και τα 100 και τα 200 ευρώ για να καλύψει δικές της ανάγκες, έχουμε το φαινόμενο ότι και ο προηγούμενος διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, αλλά και ο νυν, ο καινούριος, οι οποίοι έχουν ως, αν θέλετε, ύψιστο καθήκον να προασπίζονται τις καταθέσεις του κοινού, δεν έχουμε ούτε την παραμικρή δήλωση ή, αν θέλετε, την παραμικρή αντίδραση, ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Είναι θέμα δηλαδή κυρίως παρέμβασης του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για να σταματήσουν αυτά. Εγώ δεν σας λέω ότι δεν πρέπει, αν κάποιος πράγματι χρωστάει και έχει χρήματα, να μην υπάρχει μια διαδικασία ώστε το κράτος να μπορεί να παρέμβει ακόμα και σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά αυτό να γίνεται όμως με μια, αν θέλετε, ένωμη ενέργεια, μέσω εισαγγελέως, μέσω ελέγχου προηγουμένως όλων των περιουσιακών στοιχείων του συγκεκριμένου ατόμου, και μετά σε ακραίες περιπτώσεις σαφώς να μπορεί να παρέμβει, αν θέλετε, και στους λογαριασμούς. Από εκεί και μετά όμως, από αυτή την περίπτωση, μέχρι του να κατάσχουμε τα 100 και τα 200 ευρώ κάποιου που κατά λάθος τα έβαλε σε ένα λογαριασμό ο οποίος δεν είναι προστατευμένος, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Κύριε καθηγητά, στη χώρα του μέτρων άριστον, οι δικοί μας οι πρόγονοι κάποτε το είπαν, το μέτρο καταργείται σήμερα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα της χώρας. Το μέτρο δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει το μέτρο και δεν υπάρχει, αν θέλετε, και μία ξεκάθαρη πολιτική η οποία να γνωρίζουμε για πού μας πηγαίνει, κύριε Ψηλάκη. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μα δεν είναι μόνο ελληνική πολιτική. Κάνουμε κινήσεις ad hoc μόνο και μόνο για να πουλώσουμε κάποιες τρύπες ή για να ικανοποιήσουμε κάποιους αριθμούς, κάποια νούμερα τα οποία μας έχουν προηγουμένως επιβάλει οι δανειστές μας. Για να πάμε τώρα σε έτσι γενικότερα ζητήματα. Είχαμε χθες τις δηλώσεις του κυρίου Άκερμαν, νομίζω δημοσιεύτηκαν στο Βήμα, που μιλούσε για αυτό το σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας. Προφανώς το έχετε δει, και το οποίο δεν ευδοκίμησε λόγω υπαναχώρησης της Γερμανίας. Αυτό είναι το ένα. Έχουμε παράλληλα χίλιες δυο ειδήσεις που έρχονται κάθε μέρα, παράλληλα με οικονομικές αναλύσεις, αλλά το κορυφαίο είναι η υπόθεση Ντράγκη. Η υπόθεση Ντράγκη. Ναι. Και εδώ υπάρχει, βλέπετε, διάσταση ανάμεσα στις απόψεις Ντράγκη και απόψεις Μέρκελ, ας πούμε.
μεγάλη διάσταση όσον αφορά τον χειρισμό του θέματος της λειτουργίας της οικονομίας Ευρώπης. Η οικονομία της Ευρώπης, κύριε Ψηλάκη, αυτή τη στιγμή έχει δύο πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία τα επισημαίνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα οποία βέβαια τα άφησαν σιγά σιγά να εξελίσσονται και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα, που είναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει αντιστροφή. Έχουμε το ένα πρόβλημα, είναι ο λεγόμενος αποπληθωρισμός. Δηλαδή, εδώ και δύο χρόνια περίπου παρατηρούμε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη συνεχώς μειώνεται. Έχει φτάσει τώρα στο 0,3%, κάτι το οποίο βέβαια κάνει ζημιά στην οικονομία, ενώ θα έπρεπε να είναι γύρω στο 2%. Κάνει, λέω, ζημιά, διότι πάει σιγά σιγά να δημιουργήσει ελληνικές συνθήκες σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα φαινόμενα του αποπληθωρισμού, όπου υπάρχει μια αυτοτροφοδοτούμενη κατάσταση η οποία οδηγεί στη μείωση των επενδύσεων και στη μείωση κατανάλωσης, που σημαίνει δηλαδή ότι η Ευρώπη μπαίνει σιγά σιγά, θα μπει σε ύφεση, χωρίς να γνωρίζουμε κατά πόσον και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή, κάτι που έγινε στην Ιαπωνία, το ξέρετε, και διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και ακόμη σιγά δεν έχει αντιμετωπιστεί. Ακόμη πληρώνει η Ιαπωνία το μάρμαρο. Ακόμη δεν έχει αντιμετωπιστεί. Έχουμε λοιπόν το πρόβλημα αυτό, το οποίο τώρα εκ των υστέρων ο κ. Ντράγκη προσπαθεί με μέτρα νομισματικής πολιτικής, δηλαδή κάποια χαλάρωση στο δανεισμό, αλλά όχι ακόμη με το βαρύ πυροβολικό, όπως λέμε, δηλαδή με αγορά ομολόγων των κρατών, να αυξηθεί η κυκλοφορία χρήματος στο βαθμό που να αυξήσει και την ζήτηση, και αφού αυξηθεί η ζήτηση σε όλες τις χώρες θα αυξηθεί και για προϊόντα του Νότου και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν από μόνο του, εκεί που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα θέλαμε. Διότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μία προθυμία, μιλώ για τον Νότο, όχι τόσο για την Ελλάδα, μία προθυμία από τις επιχειρήσεις για να κάνουν επενδύσεις και να αυξήσουν την παραγωγή, επειδή αυτές από τη δικιά τους την πλευρά βλέπουν ότι η Ευρώπη μπαίνει σε ύφεση, άρα δεν θα έχουν ζήτηση για τα προϊόντα τους. Συνεπώς, γιατί να πάρουν χρήματα. Και ενώ ο κύριος Ντράγκη ήθελε την προηγούμενη εβδομάδα να δώσει 150 δισεκατομμύρια να σπρώξει την αγορά, υπήρξε ζήτηση μόνο για 80 δισεκατομμύρια. Άρα πάμε σε αυτό που λέει ο Κέινς, σιγά σιγά στην παγίδα ρευστότητας. Δηλαδή στην ακινητοποίηση της νομισματικής πολιτικής, όπου εκεί μόνο η δημοσιονομική πολιτική, μόνο οι προϋπολογισμοί των κρατών μπορούν να βοηθήσουν ώστε να ανακάμψουν οι οικονομίες. Αυτή τη διάθεση όμως δεν την έχει το Βερολίνο, από ό,τι ξέρετε. Η κυρία Μέρκελ συνεχίζει να ζητάει λιτότητα από όλες τις χώρες, και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, παρότι αυτές αντιδρούν, είδατε, και ότι έχουν κάνει αίτηση μάλιστα να εξαιρεθούν από τη ρήτρα του 3% για του χρόνου και να πάνε για το 2017. Έχουμε λοιπόν πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη, και βέβαια αυτό το περιβάλλον δεν βοηθάει καθόλου για να ανακάμψει και η ελληνική οικονομία, όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή πάμε από το κακό στο χειρότερο, κύριε καθηγητά. Δυστυχώς, αλλά το περιβάλλον αυτή τη στιγμή είναι πολύ χειρότερο από ήταν πέρσι και πρόπερσι στην Ευρώπη. Κάτι που σας λέω ότι θα μας επηρεάσει και εμάς, όχι μόνο για τα θέματα των εξαγωγών μας, αλλά και για να βρούμε και λύσεις στα βασικά μας προβλήματα, που είναι η απομείωση του χρέους, βέβαια, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, από τη μία, και η ανάκαμψη της οικονομίας από την άλλη. Με την ασκούμενη πολιτική στην Ευρώπη, αλλά και με την επιβαλλόμενη και την αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα. Το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί είναι, αντί να προχωρήσουμε στην ύφεση, να μείνουμε σε μια παρατεταμένη στασιμότητα, συγγνώμη, για τα επόμενα χρόνια, εάν δεν υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις στο οικονομικό πρόγραμμα που ασκείται αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Θα έπρεπε λογικά δηλαδή να έχουμε την Ελλάδα να συνταχθεί με τις χώρες αυτές του Ευρωπαϊκού Νότου, δεν και δυνατόν το μέτωπο αυτό να διευρύνει. Είδαμε να παραδίδονται μαθήματα στη Γαλλία, να είναι καλός μαθητής όπως είμαστε εμείς, και να συνταχθεί, αν θέλετε, με τις απόψεις της κυρίας Μέρκελ για συνέχιση της ίδιας καταστροφικής, κατά την άποψή μου, πολιτικής. Μα την καταστροφική αυτή η πολιτική, η χώρα μας σήμερα, νομίζω ότι. Και ξέρετε, υπάρχει ένα προηγούμενο εδώ. Εμένα με έχει προβληματίσει μάλιστα τις τελευταίες ημέρες και δεν το κρύβω. Δηλαδή, το ότι οι δυνάμεις αυτές που συγκρότησαν τον άξονα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι οι δυνάμεις τώρα που πάλι ξανασυγκροτούνται σιγά-σιγά. Και αναρωτιέμαι συχνά, η Ελλάδα τι ρόλο έχει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με τους συμμάχους του άλλοτε ναζιστικού καθεστώτος, η Ελλάδα που αντιστάθηκε τότε. Βέβαια, θα μου πείτε άλλες συνθήκες, άλλο το ένα, άλλη ιστορία, άλλο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, άλλο το σήμερα. Αλλά σίγουρα, και δεν άκουσα κανέναν από τους σοβαρούς αναλυτές να πει ότι αυτή
η, πώς να το πω, η πιστότητα και αυτό το να ακολουθεί κανείς πιστά κατά βήμα τη Μέρκελ θα οδηγήσει κάπου. Πού θα οδηγήσει? Δεν οδηγεί πουθενά αυτό, κύριε Ψηλάκη. Κοιτάξτε, να μην κρυβόμαστε. Πράγματι, στο ξεκίνημα της κρίσης θα έπρεπε να κάνουμε κάποιες οικονομίες, γιατί η οικονομία μας είχε εκτροχιαστεί, είχε ξεφύγει, αν θέλετε. Είχαμε πολύ μεγάλα ελλείμματα και στο ζυγείο πληρωμών, αλλά και στον προϋπολογισμό. Άρα αυτά θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τα διορθώσουμε, που σημαίνει θα μπαίναμε σε ύφεση ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι από εκεί μέχρι την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Έχουμε διορθώσει σε γενικές γραμμές το θέμα των ελλειμμάτων, άρα θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Βλέπετε όμως δεν υπάρχει καμία διάθεση για να αλλάξει η πολιτική. Αν δεν αλλάξει η πολιτική, θα πάμε σε αυτό που σας είπα, στην παρατεταμένη σταθερότητα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ξέρετε, δεν υπάρχουν μαγικά για να αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας. Και παρατεταμένη σταθερότητα. Θα πρέπει να υπάρξει είτε αύξηση της κατανάλωσης που βγαίνει μέσα από τα εισοδήματα, είτε αύξηση των επενδύσεων που βγαίνει μέσα από τη διάθεση των επενδύσεων, των επιχειρήσεων να επενδύσουν και να παράγουν. Αλλά όταν ξέρουν ότι δεν θα βρουν ζήτηση από την άλλη πλευρά, δεν αυξάνουν την παραγωγή τους, όπως καταλαβαίνετε. Από τις εξαγωγές, οι οποίες δυστυχώς βαίνουν μειούμενες το τελευταίο οκτάμηνο αντί να αυξάνονται. Το ξεχάσαμε αυτό. Αν δηλαδή, κύριε Ψηλάκη, δεν είχαμε τον καλό τουρισμό φέτος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Που έχουμε στην ουσία γύρω στο 1,5% του ΑΕΠ πάνω λόγω του καλού τουρισμού. Και εσείς φαντάζομαι στην Κρήτη θα πήγατε καλά. Θα σας πω αμέσως μετά που θα τελειώσετε. Εάν λοιπόν δεν είχαμε τον καλό τουρισμό, θα είχαμε ύφεση και το 2014. Ακόμη βέβαια δεν υπάρχουν στοιχεία για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ΑΕΠ. Δεν υπάρχει λοιπόν δυνατότητα, εάν δεν μπορέσουμε να επηρεάσουμε αυτούς τους βασικούς, τα βασικά μεγέθη τα οποία σχηματίζουν το εθνικό εισόδημα, να βγούμε από την ύφεση και από την στασιμότητα. Συνεπώς κάτι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να αλλάξουμε σαφώς πολιτική. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα. Λοιπόν, όσον αφορά στον τουρισμό, έχω την αίσθηση ότι ισχύει πάλι το γνωστό ρητόν «Οι αριθμοί ευημερούν». Ευημερούν πράγματι οι αριθμοί, οι άνθρωποι δεν ευημερούν, κύριε καθηγητά. Πάλι μιλάμε για αυξήσεις, αλλά αν πάτε στις περιοχές που δέχονται τον τουρισμό, θα καταλάβετε ότι το επίπεδο ήταν ακόμη χαμηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, ότι η κατανάλωση ήταν αρκετά περιορισμένη και γύρω η κατανάλωση εκτός ξενοδοχείου. Εκεί που κινείται βασικά η οικονομία του τουρισμού, εκτός ξενοδοχείου, εκεί που θα πάει στην ταβέρνα, θα πάει στο μαγαζάκι το τουριστικό, θα πάρει το σουβενίρ, εκεί ήταν τα πράγματα πολύ καθισμένα, διότι είχαμε τουρίστες πολύ χαμηλής αγοραστικής δυνατότητας. Από τις παραδοσιακές χώρες δεν είχαμε τις νέες χώρες που ξοδεύουν για πολλά χρήματα. Μα η Ρωσία που ήρθε φέτος, αν ρωτήσετε κάποιον από τους ασχολούμενους με τον τουρισμό, θα σας πούνε ότι ήρθε φέτος άλλος κόσμος από αυτό που περιμέναμε. Τελείως άλλος κόσμος. Αυτοί που σηκώνανε κάποτε τα μπουκάλια με το λάδι, με τις βαλίτσες και φεύγαν από την Κρήτη, δεν ήρθαν φέτος. Το κακό είναι, κύριε Ψηλάκη, επειδή εγώ σαν μακροοικονομολόγος μου αρέσει να βλέπω τη μεγάλη εικόνα πάντα, το κακό είναι ότι και ο τουρισμός δεν μπορεί να δώσει άλλα από ό,τι έδωσε. Είδατε ότι η κρουαζιέρα, για παράδειγμα, σωστά, έχει φτάσει στα όρια της. Σωστό. Μετά, όταν έχουμε πληρότητα 80 και 90%, αντιλαμβάνεστε ότι για να έχουμε να αυξηθεί ο τουρισμός και να πάει στα 25 εκατομμύρια, στα 30, θα πρέπει να γίνουν νέες επενδύσεις. Πώς? Θα πρέπει να φτιάσουμε νέες μεγάλες μονάδες, δηλαδή, οι οποίες θα υποδεχθούν αυτό το τουρισμό. Αυτό το πράγμα, από ό,τι βλέπω ακόμη, δυστυχώς, δεν λέει να ανακάμψει, ώστε πράγματι, παρότι ο τουρισμός έχει καλές προοπτικές στη χώρα μας, δεν το συζητάμε, δεν λέει να ανακάμψει ώστε να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις και να αυξάνεται κάθε χρόνο έτσι, ο αριθμός των τουριστών. Αλλά από την άλλη, και αυτό που λέω εγώ πάντα, ο ποιοτικός τουρισμός, διότι η Ελλάδα, κύριε Ψηλάκη, έχει να προσφέρει ένα ιδιαίτερο προϊόν. Μάλιστα το παρομοιάζω με την αυτοκινητοβιομηχανία. Εμείς πουλάμε Mercedes, δεν πουλάμε Skoda. Πουλάμε δηλαδή ένα ακριβό προϊόν για το λόγο ότι έχουμε μια περιοχή η οποία είναι γωνιακό οικόπεδο. Είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική. Καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει τα νησιά μας, την Κρήτη, την Σαντορίνη, την Πάρο, αν θέλετε, την Μύκονο, τα Ιόνια νησιά, που σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ένα προϊόν το οποίο είναι υψηλού επίπεδου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε, αντί να παίζουμε μόνο με το συνολικό αριθμό, ο οποίος, όπως είπατε και προηγουμένως, μπορεί και να μην φέρνει καν έσοδα, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Η Ελλάδα είναι ένα brand name, όπως λέμε, στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες μας δεν είναι κακές, κύριε καθηγητά. Άλλο πράγμα είναι κακό.
άλλο πράγμα. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ έτσι από κοντά τα προβλήματα του τουρισμού, λόγω και της περιοχής μας εδώ. Ναι, ναι. Όταν μόνο να παρακολουθήσει κανείς τον τρόπο που προβάλλει η Ελλάδα στο εξωτερικό, είναι ένα πολύ καλό μάθημα. Και νομίζω και για εσάς πολύ χρήσιμο. Τον τρόπο και το τι προβάλλουμε και το πώς προβάλλουμε. Ποια είναι τα στερεότυπα εκείνα. Και βέβαια, όταν λείπει η φαντασία γενικώς και όταν όλα αυτά τα έχουν αναλάβει κάποιες στέρες της πολιτικής, είναι αυτοί που βούλιαξαν τη χώρα. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά, αν τους αφήσουμε και τον τουρισμό στα χέρια, θα τον βουλιάξουν και αυτό. Τέλος πάντων. Είναι, κοιτάξτε, αυτό που σας είπα για τις υπηρεσίες, δεν εννοούσα μόνο τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων. Θα πρέπει και η υποδομή να βελτιωθεί. Ξέρετε τι είναι, σαν πολύ σημαντικά, όπως είναι η Μύκονος, είναι η Σαντορίνη, ότι δεν έχουν οδικό δίκτυο της προκοπής. Ούτε η Κρήτη έχει οδικό δίκτυο. Όχι, δρόμος... η Κρήτη έχει. Κρήτη, τι οδικό. Αυτός ο περίφημος δρόμος ακόμη να γίνει. Από το 1962, κύριε, δεν έχει τελειώσει ποτέ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το τουριστικό προϊόν δεν έχει σχέση μόνο με ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και την παραλία μπροστά, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει ο τουρίστας και στα 50 μέτρα να βρίσκει, να μην βρίσκει πεζοδρόμιο και να βρίσκει πεταμένα αυτοκίνητα ή δεν ξέρω τι. Όλα αυτά δημιουργούν την καλή εικόνα για να προσεγγίσει κανείς αυτόν τον υψηλού επίπεδου τουρισμού που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κότση. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση που κάναμε και για τις τράπεζες γενικά, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή το πώς καταφέρουμε να καταστρέφουμε το τραπεζικό σύστημα και μαζί την κοινωνία, αλλά και τα γενικότερα αυτά προβλήματα της μακροοικονομία, θα λέγαμε μακροπολιτικής, εγώ, που δεν είναι ο δόκιμος όρος, αλλά νομίζω ότι μας δίνει την ευκαιρία δίνει το νόημα να καταλάβουμε τι λέμε και τι εννοούμε σήμερα. Μια τελευταία ερώτηση μόνο. Όταν μιλάτε για στασιμότητα και στάσιμο πληθωρισμό, μάλλον δεν είπατε ακριβώς αυτή τη λέξη. Όχι, στασιμότητα. Στασιμότητα. Όταν μιλήσατε για στασιμότητα, θα ήθελα για τον απλό κόσμο που ακούει, τι, πού θα οδηγήσει αυτή η στασιμότητα. Ακούστε, σε μεγαλύτερες ζημιές στην οικονομία και στην κοινωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν αυξάνεται αλλά ούτε και μειώνεται το ΑΕΠ. Δεν έχουμε δηλαδή, αν θέλετε, συνέχιση της ύφεσης, αλλά ούτε και ανακάμπτει η οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι λίγο πολύ όλοι θα βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο. Θα συνεχίζουν να κλείνουν επιχειρήσεις, θα συνεχίζουν οι νοικοκυριά να χρεοκοπούν, όπως βλέπετε, να μην μπορούν δηλαδή να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Άλλοι βέβαια ίσως να έχουν τη δυνατότητα κάποια άλλα άτομα να ανακάμψουν. Όμως είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αρνητική και αυτό τη φοβούνται, αν θέλετε, όλοι και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και η Ιαπωνία βέβαια, αν διαβάσει κανείς, έτσι, επειδή έχουμε αυτή την εμπειρία, την έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτή τη στασιμότητα. Είναι μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να τρέμουμε εάν δεν αλλάξουμε πολιτική, εάν δεν πάμε στην επόμενη μέρα και βρισκόμαστε μετά από 2 και 3 χρόνια στην ίδια κατάσταση. Θα δείτε, δεν θα συζητάμε πλέον για το χρέος, αλλά αυτό για αυτό το φοβερό και τρομερό φαινόμενο της στασιμότητας το οποίο έχουμε μπροστά μας. Πόσα χρόνια είναι η Ιαπωνία που έχει το ίδιο πρόβλημα? Πόσα 15 χρόνια. 15 τώρα πήγε, προσπάθησε ο Άμπε εκεί, ο νέος πρωθυπουργός, με τα περίφημα Abenomics, δηλαδή με μια χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, να βοηθήσει την οικονομία της μέσω της αύξησης της ποσότητας του χρήματος. Από τον Οκτώβριο είχε αποτελέσματα καλά για 3-4 μήνες, μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% περίπου, αλλά τώρα βλέπω πάλι έχει μια έτσι μικρή εξασθένηση. Να δούμε, τελικά το παλεύει 15 η Ιαπωνία. Χρόνια... Ξέρετε, η Ιαπωνία έχει δικό της νόμισμα, έχει δηλαδή κάποια εργαλεία παραπάνω. Έχει νόμισμα, κύριε καθηγητά, έχει παραγωγή, έχει βιομηχανία, έχει τεχνολογία, έχει όλα. Δεν είναι ξυπόλυτη στα αγκάθια η Ιαπωνία. Όχι, και εμείς έχουμε αρκετά πλεονεκτήματα, έχουμε δυνατότητες για να... Δεν έχουμε χρήμα όμως, δεν έχουμε νόμισμα. Και όταν σας ακούω... Κοιτάξτε, είναι μια κουβέντα έτσι πολύ μεγάλη αυτή. Δεν έχουμε νόμισμα, έχουμε ένα νόμισμα στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις αναγκαιότητες που μας επιβάλλει αυτή η λειτουργία μέσα σε μια νομισματική ζώνη. Από εκεί και μετά, αν κάνουμε τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνουμε, διότι κύριε Ψηλάκη, βλέπετε ότι υποτίθεται είμαστε 5 χρόνια τώρα σε ύφεση, μιλάμε συνεχώς για μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις δεν έχουμε κάνει στα βασικά ζητήματα που έχει αυτός ο τόπος. Έχουμε βαφτίσει τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και τις απολύσεις, τα βαφτίσαμε μεταρρυθμίσεις, ενώ δεν έχουμε κάνει μεταρρύθμιση ούτε στα θέματα της απονομής δικαιοσύνης, ούτε στη γραφειοκρατία, ούτε στο φορολογικό σύστημα, ούτε στο ασφαλιστικό σύστημα. Συνεχώς βλέπετε ότι τώρα υποτίθεται μελετάμε τα θέματα για να τα επιλύσουμε στη διαδρομή. Όμως τα πράγματα έχουν φτάσει
στα άκρα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει χρόνος για δύο σπειράματα. Κατά την άποψή μου πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω πριν κλείσουμε κάτι ακόμα. Όποτε ακούω εσάς, σοβαρούς αναλυτές, να μιλάτε για την κυρία Μέρκελ και την ασκούμενη σήμερα γερμανική πολιτική, μου έρχεται στο μυαλό μια γάχαιρενα για την Ευρώπη. Δηλαδή, αυτός ο πόλος αντίστασης, δεν νομίζω να έχετε όλοι εσείς τόσο άδικο, και όλοι αυτοί οι επιστήμονες που είναι όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική, που επισημαίνουν διαρκώς τα ίδια πράγματα. Εγώ έχω βαρεθεί να διαβάζω άρθρα είτε Ελλήνων είτε ξένων επιστημόνων που λίγο πολύ συμφωνούν με αυτά που μου λέτε σήμερα, κύριε Κότση. Επιτέλους αυτή η γάγαρα τι θέλει, τι θεραπεία διότι θέλει. Τη Γερμανία ακόμα τη βολεύει αυτή η κατάσταση. Μα αυτό, δεν μπορεί δικτατορικά να στην Ευρώπη μια Γερμανία. Θα σα πω τούτο μόνο έτσι πριν κλείσουμε. Η Γερμανία όταν το 8-9 είχε ύφεση και μάλιστα μεγάλη ύφεση. Μετά την πτώση της, την κατάρρευση της Lehman Brothers, θα θυμόσαστε. Ναι, ναι. Τότε η Γερμανία η ίδια για τον εαυτό της άσκησε επεκτατική νομισματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή κεϊνσιανή πολιτική. Είχαμε δύο μεγάλα πακέτα ενέσεις ρευστότητας, όπως λέμε στην οικονομία, από την πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού της Γερμανίας. Το ένα ήταν 30 δισεκατομμύρια και το άλλο ήταν 50 δισεκατομμύρια στο αποκορύφωμα της κρίσης και αμέσως ανέκαμψε η οικονομία της. Ό,τι λοιπόν έκανε για τον εαυτό της οικονομία, η Γερμανία το αρνείται να αφήσει τους άλλους, τη Γαλλία, την Ιταλία την Ελλάδα, και την Ελλάδα εν μέρη να το κάνουν το ίδιο. Διότι χωρίς τις ενέσεις αυτές, σας το ανέγησα προηγουμένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψουν οικονομίες και να πάνε σε θετικά νούμερα, ώστε αν θέλετε να δημιουργήσουν και προϋποθέσεις για την πληρωμή των χρεών. Όσο προχωράει αυτή η πολιτική, και μείωση των εισοδημάτων θα έχουμε, αλλά και μείωση του χρέους δεν θα δούμε, αλλά αντίθετα θα έχουμε μια συνεχή αύξηση όπως τη ζούμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ έχω να πω μόνο ότι κάνετε μια πάρα πολύ σωστή πολιτική επισήμανση. Αυτό που δέχεται για τον εαυτό της, αρνείται για τους άλλους. Και όταν σας άκουσα, θυμήθηκα αυτή την απόλυτη στάση της σημερινής σε σύγκριση με την υπόθεση του 1953, τότε δηλαδή με τη διάσκεψη και την απαλυφή των γερμανικών χρεών. Αυτό που ήθελε για τον εαυτό της, το αρνείται για τους άλλους. Λοιπόν, εγώ νομίζω, κύριε καθηγητά μου, ότι η Ευρώπη είναι κολοβή σήμερα, δεν πάει μπροστά έτσι. Ξέρετε, από την άλλη βέβαια και εμείς δεν έχουμε κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχουμε κάνει, κύριε Ψηλάκη, να έχουμε παρουσιάσει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας και εξόδου από την κρίση, σοβαρό, μετρημένο, με συγκεκριμένες υπολογισμένες και αιτιολογημένες ανάγκες για τη χώρα, και κάποια στιγμή να πάμε να τους πούμε, ξέρετε κάτι, αυτή είναι η πρόταση δική μας. Έτσι έχει το πράγμα, αυτούς τους πόρους χρειαζόμαστε, να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε εν πάση περιπτώσει να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν τους ενδιαφέρει, ξέρετε, έχω την αίσθηση, επειδή εγώ είμαι γερμανόφων, ξέρετε, διαβάζω έτσι τον γερμανικό τύπο αλλά και τις γερμανικές μελέτες, έχω την αίσθηση ότι οι Γερμανοί, τους Γερμανούς δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα να κάμψει η ελληνική οικονομία. Αυτό που θέλουν καταρχήν είναι να μην δημιουργούμε άλλα ελλείμματα, δηλαδή να μην ζητάμε άλλα χρήματα. Ό,τι τους χρωστάμε τα έχουν κάπου παρκάρει, είτε στον ESM εκεί, στο μηχανισμό στήριξης, είτε αν θέλετε και στις τράπεζές τους. Τα έχουν λοιπόν παρκάρει εκεί πέρα και κοιμούνται. Από εκεί και μετά αυτό που δεν θέλουν είναι να υπάρχει καινούριο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλωστε χαίρονται, μόλις μας είδαν ότι έκαναμε το πρωτογενές πλεόνασμα, από εκεί και μετά λίγο πολύ το πλασματικό πρωτογενές, μαζί μας. Το πλασματικό πρωτογενές πλεόνασμα. Το οποίο δημιουργεί, ξέρετε, το πλασματικό. Πλασματικό. Στην οικονομία, διότι από έναν εξασθενισμένο οργανισμό, όταν βγάζει κανείς, απαιτεί να κάνει και οικονομία, αντιλαμβάνεστε. Από ένα άρρωστο να πάρει αίμα. Από ένα άρρωστο να πάρει αίμα. Ακριβώς, έτσι. Κύριε Κότση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ψηλάκη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.